έχουμε να κάνουμε με ένα εξωπλανήτη, έτσι τον χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες, που μοιάζει με τη Γη, ανακαλύφθηκε από το τηλεσκόπιο της NASA, το διαστημικό, το TESS, από τα πλέον γνωστά, βρίσκεται σε απόσταση 100 ετών φωτός από τη Γη και έχει περίπου το 95% του μεγέθους του πλανήτη μας και πιθανότατα, μάλιστα, προσέξτε, είναι και βραχώδης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βέβαια, και με πληροφορίες που αλεύσαμε και εμείς από το διαδίκτυο, κινείται πέριξ του άστρου της, σε απόσταση κατάλληλη για την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή και για την ανάπτυξη ζωής. Είναι η πρώτη φορά που η επιστημονική κοινότητα φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα. Και από το κείμενο το οποίο δημοσιοποιήθηκε με πρωτοβουλία της NASA, ξεχωρίσαμε εμείς δημοσιογραφικά αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι είναι σε μία απόσταση κατάλληλη προκειμένου να υπάρξει νερό στην υγρή μορφή που το γνωρίζουμε και να αναπτυχθεί, ζωή. Λοιπόν, υπάρχει σχετική ανακοίνωση των βασικών συμπερασμάτων από αυτή την ανακάλυψη στο συνέδριο της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας στο Σιάτλ, ενώ βέβαια θα ακολουθήσει και μία δημοσίευση το επόμενο χρονικό διάστημα σε περιοδικά αστροφυσικής. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Λιχούδη, τον κύριο Αλέξανδρο Λιχούδη. Είναι μέλος της αστρονομικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την καλησπέρα μας, Αλέξανδρε, πώς είσαι? Καλησπέρα σας. Πολύ καλά, εσείς? Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έκανα ένα πρόλογο. Επιχείρησα να βάλω τους τηλεθεατές στο κλίμα της συγκεκριμένης ανακάλυψης από το τηλεσκόπιο της NASA. Δεύτερη γη, έτσι ονόμασαν αυτόν τον εξωπλανήτη. Για ποιο λόγο? Αυτός ο εξωπλανήτης είναι κάπως ιδιαίτερος, γιατί έχει το πολύ εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ότι είναι κατά 99% το ίδιο μέγεθος με τη Γη και είναι και αυτός, από ό,τι φαίνεται, ένας βραχώδης πλανήτης, όπως είναι και η Γη μας. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο διάβασα και εγώ στα βασικά συμπεράσματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την πλευρά της NASA, θα υπάρξουν και σχετικές δημοσιεύσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι πως βρίσκεται σε μία απόσταση κατάλληλη για την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή και για την ανάπτυξη ζωής. Κάτι το οποίο δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο. Πράγματι, αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι πάρα πολλές και είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Βρίσκεται βέβαια αρκετά κοντά στο άστρο, το πιο κοντά από ότι είμαστε εμείς στον ήλιο μας, γιατί είναι ένα πιο μικρό άστρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι περιφέρεται γύρω από το άστρο σε 2 μέρες, δηλαδή ένα χρόνο είναι 2 μέρες. Και αφού έχει τέτοιες συνθήκες, ίσως θα μπορούσε να είναι και ένας πλανήτης που στα τη Γη ίσως να φιλοξενήσει κάποια μορφή ζωής. Είναι λοιπόν κάποιους από τους μικρούς δυνητικά κατοικήσιμους πλανήτες τους οποίους γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή? Ίσως θα μπορούσε να είναι. Βέβαια έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι παρόλο που το τηλεσκόπιο James Webb είναι πολύ ανεπτυγμένο και ευαίσθητο, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την τουλάχιστον έντονη παρουσία κάποιας ατμόσφαιρας όπως η Γη είναι. Εικάζεται ότι τα πιο πιθανά σενάρια μάλλον είναι ότι είτε δεν έχει ατμόσφαιρα καθόλου, το οποίο θα είναι πρόβλημα για την ανάπτυξη της ζωής, είτε πως η ατμόσφαιρα είναι αποτελούμενη από διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή κάτι σαν την Αφροδίτη. Μάλιστα. Ξέρετε, εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε και σε αυτόν τον το τηλεσκόπιο, το TESS, αν το προφέρω σωστά και το διαβάζω σωστά, που είχε εκτοξευθεί τον Απρίλιο του 2018 και μέχρι και σήμερα αποτελεί, σύμφωνα και με την ίδια την NASA, ως τον μεγαλύτερο κυνηγό εξωπλανητών που υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει στη διάθεσή της η NASA. Πράγματι, θα το προφέρετε. Το TESS, λοιπόν, είναι μια διαφορετική διαστημοσυσκευή, η οποία, όπως είπατε, η δουλειά της είναι να εντοπίζει εξωπλανήτες ή τουλάχιστον πιθανούς εξωπλανήτες. Και χάρη στο James Webb καταφέραμε να, όχι μόνο να επιβεβαιώσουμε
ότι όντως σε αυτό το άστρο υπάρχει ένας εξωπλανήτης, αλλά και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν. Και στο μέλλον φυσικά μπορεί να ακολουθήσει το ίδιο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακοίνωση, γιατί μας δείχνει ότι πλέον τις πραγματικές δυνατότητες αυτού του τηλεσκοπίου και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στο να εξερευνήσουμε, να βρούμε άλλους κόσμους έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Αναμένουμε παρόμοιες ανακαλύψεις, πιστεύεις, στο επόμενο χρονικό διάστημα? Είναι ένα τυχαίο γεγονός το γεγονός ότι ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ένας εξωπλανήτης, ένα τυχαίο γεγονός? Υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, υπάρχει κάποιο πλάνο? Από την ενημέρωση που έχεις και εσύ. Είμαι σίγουρος πως δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι επιστήμονες που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εικόνες από αυτό το τηλεσκόπιο σίγουρα έχουν πολλές καλές ιδέες να ερευνήσουν και θεωρίες να εξετάσουν. Μάλιστα. Αυτές οι παρατηρήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, έγιναν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και ανακοινώθηκαν τώρα τον Ιανουάριο, και είμαι σίγουρος ότι μας περιμένουν τους επόμενους μήνες και άλλες ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.